Τόνι, επειδή πρέπει να τρέξει η εκδήλωση, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, κύριο Σταύρο Καλαφάτη, στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος μας παραπούξε το ομορφότερο σημείο της πόλης, αν όχι της Ελλάδος, στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γερακαράκο, στην ΕΟΚ, στους χορηγούς μας οι οποίοι μας στήριξαν οικονομικά και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση, στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, στους συναδέλφους μας γιατρούς και νοσηλευτές, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ένα μεγάλο τέλος ευχαριστώ στους γονείς του Άκη Καμπανού, οι οποίοι σήμερα μας τιμάνε την παρουσία τους. Την κυρία Μελίνα Καπουλίδου και τον κύριο Αριστίδη Καμπανό, οι οποίοι πραγματικά μας έχουν συγκλονίσει με το μεγαλείο ψυχής τους. Στην πιο δύσκολη στιγμή που μπορεί να βιώσει ένας γονιός, βγαίνουν μπροστά και με την στάση τους και τον λόγο τους προσπαθούν να μας αφυπνίσουν και να γίνουν ασπίδα προστασίας για όλα τα παιδιά μας. Όταν τους ζήτησα να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση, μου απάντησαν αμέσως καταφατικά, λέγοντας ότι θα είναι αρρωγή και δίπλα σε οποιαδήποτε εκδήλωση, έτσι ώστε κανένας άλλος γονιός να μην θρυνήσει το παιδί του επειδή την υποστήριζε την οποιαδήποτε ομάδα. Είναι αδιανόητο τα εγκλήματα των ομάδων και τα χρώματα αυτών να αφαιρούν ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα μας. Τους καλώ να τους δώσουμε ένα ενθύμιο αυτής της εκδήλωσης, έτσι ώστε να θυμούνται και είναι σκοπός μας και ψυχοσκόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να αλλάξει η χώρα Ρώτα πάνω σε οποιοδήποτε τομέα της βίας.